φίλοι, καλησπέρα. Χρόνια πολλά μετά από 15 μέρες. Είμαστε πάλι μαζί, έτσι, σε μία θα έλεγα εκπομπή, η οποία δεν έχει ένα άλλο θέμα, έχει θέμα κάποιες δικές μου απόψεις, όπως έχει ζητηθεί αρκετές φορές, και είναι κάτι που, όπως θα έχετε δει, το αποφεύγω να πω κάτι για μένα. Οπότε σήμερα είπαμε, ας ξεφύγουμε μια φορά για να δούμε όχι ποιες είναι οι απόψεις μου, γιατί λίγο πολύ τις γνωρίζετε μέσα από 4 χρόνια εκπομπών, αλλά θα ήθελα να τις μαζέψουμε όλες μαζί και να πούμε κάτι, ότι είναι απόψεις αυτές, έτσι, δεν είναι αξιωματικές απόψεις ή δυνατά πορίσματα ή αξιώματα. Είναι απόψεις. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να τις πάρει και να τις πετάξει. Δεν έχει καμία σχέση εάν σε κάποιον κολλάνε μερικά πράγματα ή σε κάποιον δεν κολλάνε, έτσι. Μην θεωρήσετε ότι αυτά που θα προσπαθήσω να πω σήμερα είναι η πεμπτουσία των απόψεων των δικαστικών τεχνών. Θα πω τις δικές μου απόψεις. Οπότε υπάρχει ελευθερία να πούνε πάρα πολλοί ότι δεν συμφωνούν με αυτά, και το λέω προκαταβολικά για να μην νομιστεί ότι ό,τι θα λέω, ότι θα ισχυρίζομαι, ότι είναι ανάγκη να πρέπει να υποστηριχθεί και από εσάς. Όχι. Ίσα-ίσα πολλά πράγματα τα οποία ισχυρίζομαι, ξέρω ότι από την πλειονότητα κάποιων ανθρώπων δεν είναι δεκτά. Αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη. Έτσι. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Και κάθε άποψη ήθιστε να λέγεται ότι είναι σεβαστή. Οπότε όσοι θέλουν μπορεί να σεβαστούν και τις δικές μου απόψεις, ακόμα και αν δεν τους κολλάνε, εάν δεν τους επαινούν, εάν δεν τους βρίσκουν σύμφωνους, έτσι. Προσωπικά και μέσα στη σχολή λέμε, μέσα στις τάξεις, ότι και όταν ακόμα διαβάζουμε και εξηγούμε τον Καντ, τον Σόπενχάουερ, τον Αντόρνο, τον ένα τον άλλο φιλόσοφο, λέμε, είναι απόψεις τους. Δεν σας λέμε ότι να γίνετε εραστές του Ιμάνιουελ Καντ. Εντάξει. Αυτά ισχυρίζεται και αυτά μπορεί να συμφωνεί και το 90% των ειδικών. Αλλά ο καθένας έχει και δικαίωμα να μην συμφωνεί. Όπως λέει κάποιος ότι μου αρέσει αυτή η γυναίκα, μου αρέσει αυτός ο άντρας, και άλλος λέει δεν μ' αρέσει. Μάλιστα το λέει πιο καμιά φορά πιο αντικειμενικά, θα λέγαμε. Είναι άσχημος. Είναι άσχημη. Δεν λέει δεν μου αρέσει. Προτιμάει να πει είναι άσχημος. Και εξηγούμε, του εξηγούμε ότι εάν κάτι δεν του αρέσει, δεν είναι άσχημο. Απλώς δεν του αρέσει. Έτσι λοιπόν και σήμερα, μετά τον πρόλογο αυτό τον αναγκαστικό, θα πρέπει να πούμε ότι ό,τι ακούσετε μπορεί να μην σας αρέσουν. Δεν πάει να πει ότι είναι άσχημα, γιατί υπάρχει αντικειμενικότητα σε αυτό που εγώ ή εσείς πιστεύετε. Υπάρχει υποκειμενικότητα. Οπότε, με τέτοιες υποκειμενικές απόψεις, και να μου συγχωρηθεί ότι το αποφάσισα να πω κάποια πράγματα, κάποια, όχι όλα, διότι μου το επιτρέπει πια η ηλικία μου, η γνώση μου, η παιδεία μου, τα χρόνια που έχω απάνω στο αντικείμενο,
Σκεφτείτε ότι από τα 5 μου χρόνια ή τα 4,5 μου που θυμάμαι, μαζί με το πρώιμο διάβασμα που επέμενα να διαβάσω και στα 5 μου διάβαζα πολύ καλά, τόσο εφημερίδα όσο και αυτά, έκανα και πολύ καλή ζωγραφική στα 5-6 χρόνια, δηλαδή όταν πρωτοπήγα σχολείο ήταν σε επίπεδο ενός μεγαλύτερου παιδιού, μιλάμε υπερβολές, και από τα 5 μέχρι σήμερα έχουμε πάνω από μισό αιώνα στην πλάτη μας που μπορούμε να λέμε ότι δικαιούμαστε να έχουμε κάποιες απόψεις, εφόσον 25 τουλάχιστον χρόνια από αυτά διδάσκουμε και σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Από αυτά. Και πάλι ισχυρίζομαι και λέω ότι δεν είναι ανάγκη ο καθένας να πρέπει να τα ενστερνιστεί όλα αυτά. Πολλά μάλιστα σε πολλούς μπορούν να κακοφανούν και να αρχίσουμε πάλι το γιατί και αυτό και αυτό και πώς γίνεται και γιατί γίνεται και γιατί τα λες, μας τα έχεις ξαναπεί και ξέρουμε τη θέση σου. Είπαμε σήμερα κάνουμε μια γενικότερη ανασκόπηση ώστε να τα μαζέψουμε όλα μαζί για να φανούν σαν μια ενότητα. Δεν ήθελα σε αυτό το κομμάτι να καθίσω να το γράψω και να το σταχυλογίσω έτσι, να του δώσω μια ροή και μια λογική. Άφησα έτσι σκόρπιες ιδέες σε ένα χαρτί εδώ πέρα, έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις που θα ήθελα να αναπτύξω. Και εγώ τα αναπτύσσω όταν δω την πρώτη λέξη, μπορώ να συνεχίσω, αλλά τίποτα παραπάνω δεν θα έβαζα βαρύ πυροβολικό ιδεών και απόψεων και για να κερδίσω εντυπώσεις. Δεν μ' αρέσει να είναι πιο ελεύθερο, πιο να ρέει, και βεβαίως θα σας παρακαλούσα αν κάποιος έχει μία ερώτηση, μία αντίρρηση, να τη γράψει εδώ που μπαίνουν οι ερωτήσεις και να μπορώ να σας απαντήσω, άμεσα. Θα το κοιτάω. Ελπίζω να μην την ξαναπατήσουμε όπως την προηγούμενη φορά που μας κόπηκε το βίντεο και κάναμε δύο κομμάτια. Λοιπόν, από αυτά που έχω σημειώσει. Ήθελα πρώτα να κάνω τη γενικότερη τοποθέτηση. Είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την τέχνη και είμαι σαφέστατα φαν υπέρ της διαβίου μάθησης. Πιστεύω ότι δεν τελειώνει η μάθηση σε 2 ή 3 ή 4 ή 14 χρόνια, κρατάει μία ζωή. Από αυτό θα ήθελα να σας πω ότι για μένα ο άνθρωπος ο οποίος έχει αποφασίσει να ασχοληθεί με την τέχνη ειδικότερα θα πρέπει να είναι πρώτο του μέλημα η γνώση, ο διαθέσιμος χρόνος, η ποσότητα της εμπειρίας του, η αγωγή του, οι απόψεις του, η προσωπικότητά του, αλλά κυρίαρχο είναι η αγάπη του για το αντικείμενο. Πόσο το έχει αυτό, πόσο θέλει να ασχοληθεί με αυτό, για ποιο λόγο θέλει να ασχοληθεί με αυτό, τι απόψεις έχει για τη ζωγραφική. Εδώ πρέπει να ορίσουμε μερικές παραδοχές όπως τις έχω εγώ μέσα μου. Οι λέξεις ζωγράφος, καλλιτέχνης πηγαίνουν έρχονται και κάνουν βόλτες. Τελικά, ειδικά στη χώρα μας είμαστε πολλοί ζωγράφοι. Μα πάρα πολύ. Δηλαδή, πιστεύω αν είμαστε, ας πούμε, 200.000 ή 199.000 είναι μάλλον κάτι άλλο από ζωγράφοι. Ξέρετε, ο ζωγράφος συνήθως στην Ελλάδα αυτοπροσδιορίζεται.
Και αυτό έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό. Διότι είναι ωραίο να ασχολείσαι με τη ζωγραφική, δίχως να είσαι ζωγράφος, δίχως να μπορείς να είσαι ζωγράφος, δίχως να δικαιούσαι να είσαι ζωγράφος. Όπως σε μένα, θα μου λέει κάποιος, είναι πολύ καλό το τζόγκιν, να τρέξει λίγο, να γυμνάζεσαι, αλλά μην φανταστείς ότι είσαι ο Κεντέρης ή ο Μπόλτον. Απλώς να ξέρω ότι είναι καλό να ασχολούμαι με τη γυμναστική. Εδώ, όποιος ασχοληθεί με τη ζωγραφική, έγινε ζωγράφος. Τεράστιο λάθος. Τεράστιο λάθος της πολιτείας και των ασχολουμένων. Δεν μπορεί, εάν οδηγώ εγώ, να είμαι ο Σουμάχερ, να είμαι ο Α ή ο Β οδηγός της φόρμουλα, επειδή οδηγώ. Ωραίο είναι να οδηγώ, κάνω τις βόλτες μου, αλλά να ξέρω εάν, επειδή οδηγώ, δικαιούμαι να είμαι και ένας των οδηγών της Φόρμουλα 1. Δεν είναι. Έτσι. Η άποψή μου είναι ότι όποιος έχει τη δυνατότητα, την αγάπη, να πιάσει ένα πινέλο, ένα παστέλ, μια κουαρέλα ή κάτι άλλο, ένα κάρβουνο, δεν δικαιούται να είναι ζωγράφος, να λέγεται ζωγράφος. Μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ένας οδηγός, όπως είπα προηγουμένως, αλλά δεν είναι οδηγός φόρμουλα. Ένας κολυμβητής, αλλά δεν είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής των καταδύσεων ή των 100 ή των 50 ή των 200 ή της πεταλούδας του ύπτιου κτλ. Άλλο το ένα, άλλο πρωταθλητισμός και άλλο αυτό. Άρα, πας ασχολούμενος δεν είναι. Δεν είναι ζωγράφος. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό πάρα πολύ καλά, διότι επιφέρει μεγάλα τραύματα στο αντικείμενο, αλλά και στους ίδιους τους ασχολούμενους. Είναι πολύ καλό να ξέρεις ότι μου είπε ο γυμναστής μου, ο γιατρός μου, ξέρω εγώ, ο φυσιοθεραπευτής μου, να κάνω 2 χιλιόμετρα την ημέρα, 5 χιλιόμετρα την ημέρα. Μην αρχίσω και λέω ότι είμαι αθλητής για Ολυμπιακούς αγώνες, διότι ο ζωγράφος, όπου θα μπορεί να φέρει αυτό το τίτλο, αν θέλει να υποθεί ότι είναι ζωγράφος, θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι είναι ζωγράφος για κάποιο μουσείο, με προσδοκία μουσείου, με προσδοκία κάποιον μπιενάλε, κάποιον μουσείων, έτσι όπως είπα προηγουμένως, κάποιον τουλάχιστον ατομικών εκθέσεων. Και άρα ο ζωγράφος και δι ο καλλιτέχνης, που θα ονομαστεί, όχι θα αυτοπροσδιοριστεί εγώ με καλλιτέχνης, όταν θα ετεροπροσδιοριστεί από τους ειδικούς, οι δήμονες, ως τέτοιος, θα είναι ένα άτομο το οποίο θα έχει όλο το πακέτο εκείνο το οποίο χρειάζεται για να μπορεί να το αναγνωριστεί η ικανότητα ή και η αξία του να είναι καλλιτέχνης ζωγράφος. Εδώ πιθανώς να έχουν γίνει ήδη οι πρώτες συγκρούσεις με τους εαυτούς σας, κάποιοι που παρακολουθείτε. Όσοι θέλετε να είμαστε, θέλετε να μιλάμε σε μια έντιμη γλώσσα, η οποία να βγάζει αποτέλεσμα και όχι να θέλουμε να είμαστε σαν τα fame story και τα διάφορα show της τηλεόρασης, οι οποίοι μπαίνουν σε κάποιες ακαδημίες για να διαγωνιστούν σε κάποιους διαγωνισμούς τραγουδιού και πέφτουν απάνω τους κανένα δύο-τρεις, τέλος πάντων, δάσκαλοι, αλλά τι να σου κάνουν, σε μία εβδομάδα προσπαθούν να τους μάθουν το στακάτο, το λεγκάτο, τη νότα, λοιπόν, πώς να τραγουδάνε, πώς να στείνονται κτλ. Μέσα σε μία-δύο εβδομάδες. Πράγματα απίθανα. Εδώ ένας αδαής παίρνει
λάθος μηνύματα. Ότι μπορεί να είμαι καλλιτέχνης 2 εβδομάδων. Τεράστιο πρόβλημα. Βέβαια, η σύγχυση είναι παγκόσμια, εθελημένα γίνεται αυτή η σύγχυση. Και έτσι, αντί να έχουμε καλλιτέχνες, έχουμε δίθεν καλλιτέχνες. Οι οποίοι μάλιστα έχουν και μια μετροέπεια, ένα κομπασμό, δηλαδή που λέμε απλά την έχουν ψωνίσει όλοι αυτοί, οι οποίοι αφού τους έδωσαν βήμα και τους η τηλεόραση για να αποσπάσει διαφημίσεις και τα λοιπά και κέρδη, προβάλλει τα αγαπητά προς το κοινό άτομα σαν καλλιτέχνες, ενώ είναι σαν περσόνες, μόνο σαν μορφές, έτσι που ερεθίζουν τα νεαρά άτομα ή και τα μεγαλύτερα, γιατί μέσα στην ανυποληψία του ο καθένας και ο θεατής και ο ίδιος, ο δήθεν καλλιτέχνης, πιστεύουν ότι ο Όλυμπος όπου να είναι ήρθε κοντά του. Ο θεατής εξητάρεται από άλλα που βλέπει και όχι από τη φωνή του και αρχίζει και γίνεται φαν του νέου αυτού καλλιτέχνη. Για να μην φτάσουμε και τη ζωγραφική εκεί πέρα, όμως σε ένα παραλληλισμό θα πούμε ότι πολλοί ερασιτέχνες ενώ είναι ωραιότατο, όπως είπα, να κάνεις λίγο βάδι, λίγο περπάτημα, λίγο τρέξιμο ελαφρύ, ξέρω εγώ, ο καθένας μας και καθημερινό, για να είμαστε fit, είναι πολύ κακό όταν γυρνάμε σπίτι και λέμε πότε θα πάω στους Ολυμπιακούς. Γίνεται αντιληπτό ότι τόσο οι φίλοι μας, οι δικοί μας, τα αγαπητά μας άτομα θα τρελαθούν, ας πούμε, θα πούνε μα τι λέει ο άνθρωπος. Γιατί πιστεύετε ότι δεν θα πει κάτι τέτοιο αν τους πείτε πότε θα πάω στην Biennale. Η ίδια τρέλα είναι και αυτή. Οπότε, αυτό το κομμάτι το οποίο έχει διαμορφωθεί ειδικότερα στη χώρα μας, όχι μόνο εδώ, και αλλού, γιατί το μάρκετινγκ των καλλιτεχνών είναι πολύ μεγάλο. Είναι ένα μάρκετινγκ αυτό, δηλαδή δεν πουλάς πια το έργο, αλλά πουλάς τον καλλιτέχνη, αν μάλιστα είναι υποφερτός ή ικανοποιητικός για το κοινό. Και του ανεβάζεις και το έργο. Για να πουλήσει τον ίδιο πρέπει να του ανεβάσει το έργο. Για να πουληθεί η μορφή του. Οι στάμπες του, τα αυτά του, ό,τι μπορεί να πουλήσει ένας επιχειρηματίας, τέλος πάντων, του ασχολούμενος με το είδος της ζωγραφικής. Άρα, για να τον πουλήσει, πρέπει να τον ανεβάσει. Επιχείρηση Van Gogh, θα έλεγα. Με τη διαφορά ότι ο Van Gogh το άξιζε. Και αν και τον χρησιμοποίησαν αυτοί που πήραν τους πινακές του, που τους βρήκανε 5 αποθήκες με 1.000 ευρώ, ας πούμε, σημερινά, και του φτιάξαν την ιστορία, τη διαμόρφωσαν έτσι ώστε να τον αγαπήσει το κοινό, δίχως να έχει δει ποτέ του πίνακα, μετά δήθεν ενέδωσαν στα αιτήματα του κοινού και λέει θα αρχίσουμε να σας παρουσιάζουμε και έργα του σε δημοπρασίας. Και τα ανέβαζαν μόνοι τους και παρασέρνοντας τον κόσμο να πάρει. Εδώ όμως έχουμε ένα Van Gogh ο οποίος είχε κάνει έργο. Είχε διαβάσει. Μπορεί να μην πήγε σχολές και τα λοιπά, αλλά δούλευε σε κορνιζάδικα, σε καταστήματα πόλης πινάκων. Είχε και ένα αδελφό ο οποίος ήταν σχετικός με το αντικείμενο και αυτό ήταν η δουλειά του και ο ίδιος του άρεσε, είχε την άξη των Σεβρέλ, ας πούμε, με τους νόμους του, με αυτά, διάβαζε. Λοιπόν, και παρόλο ότι είχε μια ψυχική κατάσταση όχι ικανοποιητική, μάλλον διόλου καλή, επέμενε να παράγει έργο γιατί το
αγαπούς, είχε γίνει ο προσδιορισμός της ζωής του. Έτσι λοιπόν, όταν αποφάσισαν να τον εκμεταλλευτούν οι έμποροι, τον εκμεταλλεύτηκαν, αλλά νομίζοντας και αυτοί ότι πουλάνε κάτι σκάρτο, γιατί θέλοντας να πουλήσουν τα έργα του, τον εκθίασαν μέσα από τα βιβλία ότι είναι μεγάλος καλλιτέχνης, ότι είναι αυτό, ο κόσμος δεν κατάλαβε το έργο του, και ενώ το λέγανε για να επηρεάσουν το κοινό, να το υποβάλουνε, ουσιαστικά αυτό ήταν αλήθεια. Και έτσι κανείς δεν έχασε αγοράζοντας έργα του Van Gogh, μάλιστα πολλοί θα λέγανε γιατί δεν αγοράσαμε τότε που ήταν φθηνά. Λοιπόν, και έτσι αυτό επιχειρείται και τώρα σε κάθε άτομο το οποίο μπορεί να φέρει έσοδα σε μία επιχείρηση, σε ένα κανάλι, σε κάποια άλλη παραγωγή, ξέρω εγώ, δημοπρασία κτλ. Πρέπει να ανεβάσεις δήθεν το έργο του καλλιτέχνη, είτε είναι μουσικό κομμάτι, είτε είναι εικαστικό έργο, για να πουλήσεις τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Γιατί ουσιαστικά στην αγορά των έργων τέχνης, ο καλλιτέχνης πωλείται. Είναι ένα ερώτημα το οποίο συχνά μας απασχολεί. Τι τράβηξε κάποιον να αγοράσει ένα έργο τέχνης? Η αρέσκεια του έργου, ή το όνομα του καλλιτέχνη? Σαφέστατα το όνομα του καλλιτέχνη πουλάει 10 φορές περισσότερο από ότι είναι το ίδιο το έργο του. Πόσες φορές δεν θα έχετε δει αυτό το διάλογο? Μα τι βλακία έργο είναι αυτό? Αγάπη μου, βλακία είναι αυτό το έργο? Είναι του Πικάσο. Αχ μωρέ, αφηρημένη που είμαι. Ναι, αχ, πώς το πάτησα, και είναι η αγάπη μου ο Πικάσο, πραγματικά ωραιότατο. Και βλέπετε, μεταβάλλεται ο καθένας ανάλογα με το τι υπερισχύει στην αγορά, ας πούμε, δηλαδή η αρέσκειά του και η τοποθέτησή του είναι ανάλογα που πάει το ρεύμα, ας πούμε. Και έτσι αξιολογείται γιατί μου αρέσει ένα έργο. Τέλος πάντων, το κακό που, επειδή το έχουμε ξαναπεί αυτό, το κακό με τον αρεσιτέχνη, ενώ έχει πολλά καλά να είσαι αρεσιτέχνης ζωγράφος, αντί να παίζεις τάβλη και μπυρίμπα, κάτσε και κάνε ένα πίνακα, περνάει ωραία η ώρα σου, φρεσκάρει το μυαλό σου, έχεις την ικανοποίηση ότι έκανες κάτι που είναι δημιουργικό αρκετά για το επίπεδο που είσαι. Δεν θα κάνεις βέβαια δημιουργίες, αλλά κάποια κάρτα θα αντιγράφεις, θα προσπαθήσεις, οξύνεις λίγο το μυαλό σου, τις τεχνικές σου. Φυσικά δεν μπορείς να πας παραπάνω αν δεν έχεις υποδομές. Δεν θα πας. Εκεί θα μείνεις. Αν δεν αποφασίσεις να πάρεις θεωρητικά, δεν μπορείς να μάθεις ή χορδίες στο πιάνο αν δεν τις διδαχθείς, κάτσε να τις ανακαλύψεις. Έτσι και αυτό δεν μπορείς να πας. Να μάθεις τις τεχνικές των εικαστικών τεχνών. Δεν μαθαίνονται από μόνος σου, δηλαδή, και εφόσον υπάρχουν γραμμένες και διδάσκονται, θα πάει να ψάξεις ή να τις βρεις, και πού θα ξέρεις και πού τελείωσαν ή αν υπάρχουν κι άλλες. Ενώ αν αποφασίσεις πραγματικά να μάθεις, θα ξέρεις αυτές είναι και όχι άλλες. Άλλες μπορούν να βγουν στην πορεία σου, αλλά πάντα θα βγαίνουν, αλλά τουλάχιστον θα ξέρεις ότι τα αναγκαία βασικά και τα απαραίτητα τα έχεις μάθει. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν προσπαθείς να τα βρεις μόνος σου, αν δεν είσαι ο Λεωνάρντο Νταβίντσι που είχε τη μανία να τα κάνει όλα μόνος του, τότε δεν θα ξέρεις σε πόσο τα εκατό έχεις κατανοήσει από το απόσπασμα, από το κεφάλαιο που λέγεται ζωγραφική. Θα λες, όλα τα έχω μάθει, μήπως δεν έχω μάθει τίποτα και μήπως είναι καλό ή δεν είναι καλό. Δεν έχω επιδοκιμαστεί από κανένα να μου πει αν είναι καλό ή κακό. Αν το δει κανένας ειδικός, τι θα έλεγε. Και βεβαίως υπάρχει πάντα
Ο τρόμος ενός ερασιτέχνη, όταν είναι να δείξει ένα έργο του, αρχίζει η απολογία πρώτα. Εγώ δεν είμαι ζωγράφος, δηλαδή με αυτά που ξέρω, αυτά έκανα, πώς το βλέπετε και τα λοιπά. Και άμα του πει ήθελε πιο πολύ αυτό, ναι, βεβαίως, ευχαριστώ πολύ. Έμαθε αποσπασματικά ότι πρέπει εκεί να βάλει, αν πούμε ότι η άποψη του άλλου ήταν σωστή και ήταν ειδικός, αλλά θα μάθει μόνο αυτό. Τίποτα άλλο δεν θα μάθει. Και στον άλλο πίνακα θα έχει πάλι το ίδιο πρόβλημα. Και πάλι ευχαριστώ και πάλι, α, ναι, ήθελε αυτό. Δεν ξέρει όμως γιατί το ήθελε και πώς το ήθελε και με ποια τεχνική κτλ. Άρα, ο ερασιτέχνης ζωγράφος προσωπικά, αφού λέω τις απόψεις μου, δεν με ενοχλεί καθόλου. Με ευχαριστεί ότι ασχολείται με κάτι επικοδομητικό. Μέσα μου δεν λέω ότι έχω απέναντί μου ένα ζωγράφο και πολλό δε μάλλον δεν έχω ένα καλλιτέχνη. Εγώ το αποποιούμαι αυτό. Λέω ότι έχω ένα ασχολούμενο με τη ζωγραφική, επειδή του αρέσει, όπως και εγώ οδηγάω το αυτοκίνητό μου. Και δεν είμαι οδηγός φόρμουλα. Ακριβώς σε τέτοια δυστυχία το έχω. Εκεί είναι. Εάν τώρα αυτό το άτομο, δεν λέω ότι είναι ανάξιο να γίνει καλλιτέχνης, δεν έχει προσπαθήσει να γίνει καλλιτέχνης. Γιατί για να γίνει πρέπει να αποκτήσει όλα τα εχέγγυα, δηλαδή τεχνική επάρκεια, γνωστική επάρκεια, εμπειρία, απαραίτητη εμπειρία, δεν μπορείς να την αγοράσεις την ανάτιμη όπως και τη γνώση. Άρα εμπειρία, επάρκεια, αγάπη αν έχεις είναι μεγάλο κεφάλαιο και αυτό είναι ο πρώτος θεμέλιος λίθος για να προχωρήσεις βέβαια. Φαντασία, θάρρος, δύναμη να μπορείς να ξεφεύγεις από την αποτύπωση φωτογραφίας και να κάνεις το δικό σου στυλ, αλλά αυτό θέλει άλλα βήματα. Γενικά πρέπει να είσαι μια προσωπικότητα δυνατή, όπου να μπορείς να επιβάλλεις τον προσδιορισμό σου, το ύφος σου, δίχως φόβο. Βέβαια, μέσα στα όρια του επιτρεπτού και μέσα στα όρια που προσδιορίζεται από το αντικείμενο της τέχνης. Δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις και να λες εγώ είμαι εξαιρετική περίπτωση και κάνω ό,τι θέλω. Αν και αυτό καμιά φορά η ιστορία το δείχνει. Εάν είσαι ή δεν είσαι. Κοιτάω και το ρολόι, γιατί να μ' αρχίσω δεν σταματάω καμιά φορά. Λοιπόν, επίσης θα πρέπει να θυμόμαστε ότι να υπερασπίζομαι το έργο μου είναι ένα μεγάλο προσόν για τον καλλιτέχνη, για τον πραγματικό καλλιτέχνη. Ένα παράδειγμα που θα ήθελα να το θυμάστε όλοι είναι ο Πικάσο. Όταν του έδωσε μία κυρία να της κάνει το πορτρέτο και το έκανε και δεν της άρεσε και του είπε «Μα τι είναι αυτό, αυτό δεν είμαι εγώ». Ένας μέτριος καλλιτέχνης, ζωγράφος, θα της έλεγε «Αγαπητή κυρία, πέστε μου τι δεν σας αρέσει, να το ξαναδούμε, ξέρω εγώ, να το φτιάξουμε, να το διορθώσουμε». Πιστεύω ότι το 99% θα λέγει έτσι, για να ικανοποιηθεί ο πελάτης του. Αλλά ο Πικάσο δεν ήταν ένας απλός καλλιτέχνης, είχε μια δυνατή προσωπικότητα και πίστευε αυτό που έκανε ότι ήταν σωστό. Όχι από κουμπασμό, πίστευε ότι αυτό είναι σωστό και εδώ είχε αλήθεια αυτό το κομμάτι. Οπότε της είπε, ο πίνακας τελείωσε. Αυτό που σου έφτιαξα, πάρτο και κοίταξε να το κοιτάς κάθε μέρα και να προσπαθείς να είσαι αυτό που έχω φτιάξει εγώ. Γιατί όλο το άλλο που μου παρουσιάζεις, το ψευτο αρχοντιλίκι και τα λοιπά, είναι για άλλους, όχι για μένα. Την αποστόμωσε, πήρε τα λεφτά του και της είπε, δηλαδή, εγώ είμαι ο Πικάσο, δεν είμαι
να με διαχειρίζεσαι. Άρα πολύ βασικό είναι να μπορείς να υπερασπιστείς το έργο σου και να μην απολογείσαι κάθε φορά. Ξέρεις, ναι, θα το έκανα και με αυτό, ναι, ναι, δίκιο έχεις, ναι, ναι, αυτό, ναι. Οπότε να σε κατευθύνει ο θεατής αντί να σε θαυμάζει, να σε κατευθύνει κιόλας. Να σου λέει αυτό ήθελε έτσι, λίγο, πάρ' το λίγο αριστερά, βάλ' το λίγο κόκκινο, βάλ' το λίγο πράσινο πέρα και σκέψου την ξεφτύλα τώρα να κάθεσαι εσύ να ακούς τον πελάτη να σου λέει εδώ θα ήθελα λίγο αυτό. Δηλαδή σε επαγγελματία θα απαγορευόταν διαροπάλου αυτό που λέμε, έτσι. Ο εραστέχνης θα το έκανε στο πολύ άνετο βέβαια, γιατί λείπει αυτό το καλά πατάω στα ποδιά μου, έτσι. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο εφόσον μου έχει ζητηθεί, θέλω να πω ότι τρέφω ιδιαίτερο θαυμασμό, είναι τον αυτοδίδακτον. Πραγματικά, είναι μερικές φορές έχω εντυπωσιαστεί από έργα αυτοδίδακτων καλλιτεχνών που ανοίγουν βιβλία, πηγαίνουν, ρωτάνε, κάνουν κανένα σεμινάριο, ξαναρωτάνε, τους λέει, παθιάζονται, εργάζονται ασταμάτητα και κάνουν έργα που με λίγη προσπάθεια, με λίγη γνώση ακόμα, μπορούν να φτάσουν να γίνουν ζωγράφοι. Αυτοί μπορούν, γιατί το αγαπάνε, προσπαθούν. Δεν είναι εκείνοι οι οποίοι κάνουν γεωγραμμές και βάζουν στραβά το καπέλο και 15 σκουλαρίκια κεντρικότητας για να πούνε ότι εμείς αλλάξαμε στυλ τώρα ή γίναμε καλλιτέχνες. Ο καλλιτέχνης δεν είναι μια μαϊμού η οποία μασκαρεύεται. Ο καλλιτέχνης ό,τι έχει είναι εδώ μέσα, δεν είναι στο φαίνεστε. Πολλοί το έχουν πάει στραβά, ας πούμε, και τώρα που έγινα καλλιτέχνης λέει άλλαξα look. Είχα πάει σε μια έκθεση μια φορά και ήταν ένας καλλιτέχνης, γνωστός, στην Αθήνα, θέλω να πω όνομα τώρα. Και ήταν με το κουστούμι του, γραβάτα και τα λοιπά. Ήταν μια κυρία δίπλα μου και λέει, καλή, πού είναι ο καλλιτέχνης που είχαν εντυπωσιαστεί όλοι από τα έργα μέσα στην αίθουσα. Να τους λέει, εδώ είναι. Αυτός με τη γραβάτα λέει. Καλά, αυτός είναι κανονικός άνθρωπος. Δεν μίλησα δίπλα, ήμουνα, ήθελα να τη... Λοιπόν, οι πραγματικοί καλλιτέχνες δεν είναι ανάγκη να παριστάνουν τους καλλιτέχνες διαμορφικών συμβόλων και τα λοιπά για να λένε ότι είμαστε κεντρικοί και καλλιτέχνες, να βάζουμε σκούφιες, να αφήνουμε μουστάκια, να αφήνουμε μουστάκια στην Ιταλία, ας πούμε, και τα λοιπά, ή να είμαστε μες στη βρώμα και τη λίγδα για να εντυπωσιάσουμε ότι εμείς είμαστε καλλιτέχνες. Τι δουλειά έχει ο καλλιτέχνης, όπως είπαμε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαφέρει και διαφέρει γιατί έχει γνώσεις, έχει ρίσκο. Δεν μπορεί να μην μου έρθει με στο μυαλό αυθόρμητα, ας πούμε, ο Μονέ, ο οποίος μπροστά στον καταιγισμό όλης της Γαλλίας, εκείνος είπε, κάνω τον εμπρεσιονισμό. Με όλο το ρεζιλίκι που έφαγε επί ένα χρόνο, προχώρησε και το επέβαλε σε όλο τον κόσμο. Άλλος, ο Μιχαηλάγγελος, ας πούμε, που του είπε ο Πάπας, κάνε μου τους 12 Αποστόλους και μετά από ένα μήνα του λέει, δεν κάνω τίποτα. Θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Τα πήρε και τους έριξε πίσω πάνω, τα έσβησε και ξανά είσαι την αρχή. Δηλαδή, οι άνθρωποι με άποψη, καλλιτεχνική άποψη. Τέτοιους βρίσκουμε αρκετούς, έτσι. Όπως βεβαίως ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ είχε έρευνα, πειραματισμό κτλ. Ο Καντίνσκι με δύο βιβλία, δύο πτυχία νομικής και οικονομικών, που θα μπορούσε να σταδιοδρομήσει άνετα σε αυτά τα πεδία. Έφτασε να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έγραψε πρωτοποριακό βιβλίο για την τέχνη. Το 1911
γράφει για το πνευματικό στην τέχνη. Εντυπωσιάζει όλο τον κόσμο. Ήδη η ζωγραφική του είχε εντυπωσιάσει, ήδη. Αλλά βλέπετε κάτι τέτοιοι καλλιτέχνες που φαίνεται η διαφορά, ας πούμε. Δηλαδή ακόμα και άλλο το πράγμα. Ρούμπενς, Βελάσκεθ, Καραβάτζο, Τζορτζόνε, Τιτσιάνο, αυτό, όλοι αυτοί βλέπεις ότι έχουν κάποια άλλη δύναμη. Ο Τέρνερ, ο Πουσέν, τι άλλο να δούμε, δηλαδή, και να πάμε στους σύγχρονους, ατέλειωτοι, δηλαδή, η τόλμη τους, η ευχέρεια να διαχειρίζονται το αντικείμενο έξω από τα πλαίσια του φόβου, του τρόμου που έχουν μερικοί, πω τι θα πούνε αν κάνω αυτό. Ένας Νταλί, ας πούμε. Λοιπόν, εκεί είναι ο καλλιτέχνης. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγνώντας πολλές μορφές φόβου, αδυναμιών και τα λοιπά και κοινωνικών προκαταλήψεων, πάει μπροστά, έχει γνώσεις, έχει φιλοσοφία, προχωράει, ξέρει που θέλει να πάει, ξέρει τι θέλει να κάνει. Βλέπεις εκεί ο Σεζάν μια στιγμή, έχει κάνει 15-17 φορές το βουνό σαν Βικτουάρ. Θέλει να φτιάξει κάτι, δεν του βγαίνει, το κάνει. Κάνει τις λόμενες άλλες 12-15 φορές. Βλέπεις ότι δεν υποχωρούν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή να πούν ότι ωραία πέρασε η μέρα μου, εκεί το ξανακάνω, το ξαναφτιάχνω. Ακούς σπουδαστές μια φορά και λες κάνε αυτό, το έχω κάνει αυτό λέει. Και επειδή το έχεις κάνει αυτό, το έχεις μάθει δηλαδή. Άλλο το έχω κάνει, άλλο το έχω μάθει. Φαίνεται ότι για μερικούς το έχω κάνει είναι ισοδύναμο με το έχω μάθει. Τεράστιο λάθος. Εγώ λέω πάρε ένα κεφάλι του Ερμή, ας πούμε. Έχε το μπροστά σου, αντίγραψε το για να λυθεί το χέρι σου, να μάθεις, όχι για να κάνεις αποτύπωση, όχι γιατί αξία της αποτύπωσης, αλλά και ένα χρόνο να το έχεις μπροστά σου και να αλλάζεις θέση μόνο εσύ, να ανεβαίνεις 10 εκατοστά, να πηγαίνεις 5 εκατοστά αριστερά, 5 δεξιά, 5 από κάτω, μπορεί να κάνεις 500 φορές τον Ερμή και να είναι ένας διαφορετικός Ερμής, με τον ίδιο Ερμή. Οπότε τι πάρα πει, έχω κάνει τον Ερμή, έχω κάνει την καρέκλα, έχω κάνει το αυτό. Δεν το έχεις κάνει. Μια άλλη θέση είναι ένα άλλο αντικείμενο. Όπως θυμηθείτε ο κύκλος, όταν λέμε αυτό ότι είναι κύκλος λέει. Αγαπητέ μου, πρέπει να θυμάσαι ότι αυτό είναι κύκλος μόνο σε αυτή την ειδική θέση. Εδώ δεν είναι κύκλος, ούτε εκεί πέρα. Εδώ είναι έλλειψη. Εδώ είναι έλλειψη πάλι. Έτσι. Λοιπόν, σε ένα μόνο σημείο είναι κύκλος. Σε όλα τα άλλα, σε όλα αυτά, κοιτάξτε, όσο αλλάζει έτσι ή έτσι, ο κύκλος έπαψε να είναι. Είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, με το απλό αυτό, με τον απλό αυτό τρόπο, να κατανοήσουμε ότι αυτό το έχω ξανακάνει τώρα, τι να το ξανακάνω, είναι τεράστια βλακεία, θα έλεγα. Ο εργάτης, ο πραγματικός που θέλει να μάθει, θα πρέπει να μάθει να φτιάχνει όλες τις όψεις μιας έλλειψης, τουλάχιστον δεν μπορεί να μην ξέρει σχέδιο, ελεύθερο σχέδιο, πρέπει να κατανοεί το ελεύθερο σχέδιο και να κατανοήσει το χρώμα. Γιατί η ζωγραφική είναι χρώμα. Το ασπρόμαυρο είναι σχέδιο, δεν είναι ζωγραφική. Δηλαδή να κάνεις κάτι με το κάρβουνο, με το μολύβι, είναι σχέδιο. Έτσι, ζωγραφική είναι χρώμα, διότι το κάθε χρώμα εξωτερικεύει ένα συνέστημα ο καλλιτέχνη. Άρα είναι ένας κλειδάριθμος. Και αυτό θέλουμε να δούμε, το τι κλειδάριθμος κουβαλάει μέσα του καλλιτέχνης. Θυμηθείτε τον Πικάσο πάλι, ότι είχε την μπλε περίοδο, είχε και τη ροζ περίοδο, 3 χρόνια η καθημεία. 3 χρόνια μαύρα για τον Πικάσο που έβαζε μπλε έργα, όλο, κατάθλιψε και μετά άρχισε να βγάζει ροζ έργα
που πέρασε αυτή η κατάσταση και άρχισε να ερωτεύεται, να έχει σχέσεις και να είναι ο Πικάσο που ξέρουμε από εκεί και πέρα. Λοιπόν, μπήκε και το ροζ μέσα. Άρα βλέπουμε τα χρώματα υποδηλώνουν, εξωτερικεύουν τα συναισθήματα του καλλιτέχνη. Άρα είμαι βασικός εκφραστής αυτού, ότι τα χρώματα μας αποκαλύπτουν τον καλλιτέχνη και βεβαίως εφόσον τα χρώματα είναι σημαντικά, εμείς πρέπει να προσέχουμε να μην τα βρωμίζουμε. Και η προσπάθεια αυτή αναπεί αποφυγή των γκρίζων. Θεωρώ ότι το γκρίζο είναι καταστροφή μες στη ζωγραφική και πρέπει να το προσέχουμε ιδιαίτερα, να αποφεύγουμε τη σπατάλη του άσπρου με ζωγραφική, του μαύρου και του γκρίζου ή και τα λερωμένα χρώματα. Όταν αρχίσουμε ένα χρώμα και το βάζουμε λίγο κόκκινο, λίγο πράσινο, λίγο μπλε, λίγο ξανά κίτρινο, λίγο άσπρο κτλ. Μετά σε λίγο θα παρατηρήσουμε ότι όλος ο πίνακας είναι ένας γκρίζος πίνακας. Αυτό φταίει ότι δεν γνωρίζουμε πώς να διαχειριστούμε τα χρώματα. Να πούμε μια καλησπέρα πρώτα, γιατί τρέχει και η ώρα. Ότι έχουμε συμπληρώνουμε να δω μήπως υπάρχει και καμία ερώτηση που προηγούμε. Καλησπέρα από την Όλγα Λαθύρη. Γεια σου δάσκαλε, γεια σου όλα μου, σπουδάστηκα της σχολής. Ο Γιάννης Γαϊτανής, χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη, με υγεία και καλές δουλειές. Ελπίζω οι δουλειές να είναι οι πίνακες, έτσι, να μην είναι. Συνηθίζει καμιά φορά να λένε για τη σχολή, πώς πάνε οι δουλειές, καλά πάει. Δόξα Θεώ, καλά πάει. Οι σχολιδούλειες, κάτι που στο δικό μου κεφάλι ηχεί τραγικά όταν μου λένε πώς πάει η δουλειά σας, ας πούμε, το σχολείο. Ευχόμαστε να έχεις καλές δουλειές. Ξέρετε, για κάποιον που ασχολείται με πολύ μεράκι για αυτό που κάνει, μπορεί βέβαια για κάθε άλλο να είναι μια επιχείρηση, μια δουλειά. Για μας είμαστε από τους τυχερούς που μπορούμε και έχουμε αυτό που όλοι έχουν, εργασία, και είναι το αντικείμενο που μας αρέσει, που μας ικανοποιεί και που αυτό κάνουμε και στον ελεύθερο χρόνο μας. Δηλαδή, και όταν τελειώσει η δουλειά που λένε, μέχρι τα μεσάνυχτα ή από τις 6 ώρα το πρωί που αρχίζουμε να δουλεύουμε, ζωγραφίζουμε. Οπότε η δουλειά δεν μας λείπει. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Γιάννη, ήταν πρώην σπουδαστής σχολής. Η Βασιλική Δούκα λέει καλησπέρα σας, καλησπέρα Βασιλική. Η Χριστίνα Φλωρίντο, καλησπέρα, μας λείψατε. Τι σας λείψαμε, μωρέ Χριστίνα, σπουδάστριά μας είναι. Εδώ την έχουμε, δηλαδή 5 μέρες αποχωριστήκαμε και μας λείψατε. Λοιπόν, Άντζελο Ντελμόνικο, σπουδαστής σε σεμινάριο που κάνουμε τη στιγμή. Καλησπέρα από την Ξάνθη σε όλους. Ευχαριστούμε, Άντζελο. Λασκαρίνα Καραγιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λασκαρίνα μας. Η Στεφανία Καρά, καλησπέρα από Κορυδαλό. Ευχαριστούμε, Στεφανία. Σήμερα έχουμε δυτικά προάστια. Ο Κώστας Αγγελάκης, οικαστικός, λέει την καλησπέρα του. Καλησπέρα, Κώστα. Ο Θόδωρος Αναστασόπουλος, φίλος της ομάδος και αυτός, λέει χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θόδωρη μου. Και ο Χρήστος Ρέντας από τη Λάρισα, καλησπέρα από Λάρισα και χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ, Χρήστο. Υγεία σε όλους και όλα τα άλλα βρίσκονται. Θα δούμε τι θα γίνει με την κατάσταση αυτή. Από τις 17 ανοίγει σχολή, όπως είπαμε. Θα ξαναπάμε μέσα στα εργαστήρια. Δηλαδή τώρα, εμείς δεν κλείσαμε ποτέ. Δηλαδή για να πούμε ότι
Online γίνονται όλα τα μαθήματα, η σχολή ποτέ δεν κλείνει σε εμάς, ποτέ δεν έχει απεργίες, ποτέ, ποτέ, όλα πηγαίνουν καλοκουρδισμένοι, σαν καλοκουρδισμένη μηχανή λέμε. Και αλλά τώρα από τις 17, σήμερα μπορούμε να έχουμε μερικά εργαστήρια, θα δούμε ποιοι θα έρθουν, εμείς θα είμαστε εκεί πάντως. Ωραία. Ευτυχώς δεν είχαμε, όχι ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν είχαμε ερωτήσεις για να αναλύσουμε. Τώρα, κάτι άλλο που θα ήθελα να πω, που ακούω καμιά φορά, είναι η αντιγραφή. Εγώ που, επειδή κατά το διαχωρισμό που έχουμε των τάξεων, εγώ που έχω κυρίως την ευθύνη του πρώτου έτους στα θεωρητικά κάπως, έχω σκεφτεί ότι να μάθει και την αποτύπωση δεν είναι κακό καθόλου, και μάλιστα του σερβίρεις μια πολύ καλή εικόνα που το δείξεις για ποιο λόγο, ίσως και μέσα από τον υπολογιστή πρέπει να δώσει προσοχή του εδώ σε αυτό το σημείο, να κάνει το degradé του έτσι, αλλιώς έχεις την ευκαιρία να του μάθεις κάποια πράγματα, άρα δεν μπορείς να γνωρίσεις την αντιγραφή στον πρωτοετή. Αλλά ποτέ στο δευτεροετή και τριτοετή εννοείται, ποτέ. Αυτό είναι μία εξάσκηση, άσκηση ή αποτύπωση, να το γνωρίζει, γιατί αργότερα όταν κληθεί να κάνει τις δικές του ιδέες θα χρειαστεί να γνωρίζει τα απαραίτητα τεχνικά πράγματα. Έτσι. Άρα να πούμε ότι ο ζωγράφος, ο καλλιτέχνης θα πρέπει να δημιουργεί κάποια στιγμή τις δικές του εικόνες. Ούτε αντιγράφει, ούτε μήλα φτιάχνει, ούτε βάρκες από φωτογραφίες. Πρέπει να κάνει κάτι δικό του. Αλλιώς δεν τον έχουμε ανάγκη ως καλλιτέχνη να μας πάρει μια φωτογραφία, να μας την αποτυπώσει. Ακόμα και αν βλέπει ένα δέντρο απέναντι και το αποτυπώσει, αντιγραφή είναι και αυτό. Δεν δημιουργεί μια εικόνα η οποία, εάν δεν διαμεσολαβούσε ο ίδιος, δεν θα μπορούσε να τη δει ο θεατής. Ότι να μου αναπαραστήσει κάποιος ένα υπαρκτό πράγμα, να μου κάνει την Ακρόπολη και δεν κάνει καλά, εάν δεν έχει τεχνικά κάτι το εξειζητημένο, το θαυμαστό, να πω μπράβο, κοίτα τι τεχνική έβαλε αυτός για να κάνει την Ακρόπολη, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, δεν έχω να θαυμάσω τίποτα άλλο, το βλέπει και το κάνει. Θα μου πεις, δεν είναι ζωγραφική. Ζωγραφική είναι, αλλά είναι ζωγραφική για μένα β' κατηγορίας. Δεν είναι δημιουργική ζωγραφική, είναι αποτυπωτική ζωγραφική. Και ως τούτο το βάζω στη δεύτερη θέση της αξίας. Μέσα μου πάντα έχω ότι τι είδους ζωγράφος θα ήθελες να γίνεις. Ζωγράφος που να θαυμάζεις εσύ την ικανότητα αποτύπωσης που έχεις, ή θα μπει, ή στόχος σου είναι να γίνεις ένας καλλιτέχνης ζωγράφος ο οποίος στόχο θα έχεις, γίνει δεν γίνει, να μπεις σε ένα μουσείο, να διεκδικείς θέση να μπεις σε ένα μουσείο εν ζωή ή μετά το θάνατό σου, δεν έχει σημασία, αλλά ενώ ότι η ποιότητα των έργων σου να είναι τέτοια που να σου επιτρέπει αυτή την είσοδο, ή να γραφεί το όνομά σου κάπου με πιο χρυσές χρυσά γράμματα. Λοιπόν, αυτό είναι κάποιες προϋποθέσεις που δεν, αν δεν τις έχεις, δεν μπορεί να φτάσεις. Δεν έχω δει κανένας ερασιτέχνη έργο σε μουσείο. Έτσι. Δοκιμάστε να πάτε στο Οφίτσι, στο Ορσέ, στο Λούβρο, ξέρω εγώ, όπου θέλετε, στο National Gallery. Δεν θα δείτε έργα ερασιτεχνών ποτέ. Δηλαδή, σαν αυτά που λέμε για τους ερασιτέχνες, τους δήθεν ή τους
αυτούς οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι άλλο, ισχυρίζεται ότι είναι ο καθένας, ό,τι θέλει ο καθένας. Δημοκρατία έχουμε, ό,τι θέλει μπορεί να λέει ο καθένας, αλλά για το τι πραγματικά αξίζει να είναι, είναι μια άλλη υπόθεση. Ή πώς θα του συμπεριφερθούμε. Τώρα, ένα άλλο κομμάτι που έχω σημειώσει εδώ να πάρω θέση είναι ο καλλιτέχνης τι ζωγραφίζει. Κάτι που να βοηθάει το κοινό, να το εκπαιδεύει, να αρέσει το κοινό αυτό που θα κάνει ή να αρέσει τον ίδιο. Ένα ερώτημα που όταν τίθεται μέσα στην τάξη βάζει σε προβληματισμό κάποιους και ισχυρίζονται πολύ ότι η αποστολή του καλλιτέχνη, του πραγματικού καλλιτέχνη, είναι να εκπαιδεύει το κοινό, να το ικανοποιεί, να το επιμορφώνει, να του δείχνει, να καταλαβαίνει το έργο του και να του είναι αντιληπτό του θεατή αυτό το οποίο φτιάχνει ο καλλιτέχνης. Είμαι κάθετα αντίθετος. Για μένα στόχος του καλλιτέχνη είναι η τέχνη για την τέχνη. Ο καλλιτέχνης θα πάει στο επίπεδό του, θα κάνει αυτά που είναι και αν δεν μπορούν οι θεατές του σήμερα να τα κατανοήσουν, αν πραγματικά αυτά που φτιάχνει ο καλλιτέχνης είναι κάποιες αξίες και περιέχουν μέσα κάποια μηνύματα, ιδεολογίες και στόχους, αυτά μπορεί να γίνουν αντιληπτά αργότερα και να αξιολογηθούν. Αλλά δεν θα πάει ο καλλιτέχνης να εκπαιδεύσει κανένα κοινό, γιατί και ποιο κοινό θα εκπαιδεύει. Τι Γερακαρού, το Νεοχώρι, το Πλαταμόνα, την Αθήνα, το Παρίσι, τη Φραγκφούρτη, το Βερολίνο. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι κάθε φορά που πήγαινε σε ένα κοινό θα έπρεπε να πει εδώ τι τους αρέσει να τους κάνω, αν μπορούσε βέβαια. Γιατί αν του βάζει ένα δύσκολο ότι στο Παρίσι πρέπει να κάνει αυτά και αυτά, δεν θα μπορούσε να τα κάνει έτσι. Δηλαδή. Άρα, ένας τέτοιος καλλιτέχνης εισαγωγικά που θα έλεγε τι θέλουν εδώ, αυγά, κότες, βάρκες, ξέρω εγώ τι θέλουν να τα φτιάξουν. Αυτός θα ήταν έμπορας μάλλον και κακός έμπορας θα έλεγα. Λοιπόν, αλλά καλλιτέχνης δεν μπορούσε να είναι. Όπως γνωστή είναι επίσης και η αντίθεσή μου για το ότι ο καλλιτέχνης παράγει έργο τέχνης. Τέρμα. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται να παράγει έργο τέχνης. Και ποιος έχει αντίρρηση πάνω σε αυτό, πιστεύω κανένας. Ένας μουσικός, μουσουργός και τα λοιπά, τι πρέπει να παράξει. Μια σύνθεση, να κάνει συνθέσεις, ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, να φτιάχνει τραγούδια. Θα θέλατε να είχατε το Μότσαρτ απέναντι, το Βάγνερ, τον Μπετόβεν, να σας λέει, λοιπόν, αυτό είναι στακάτο, αυτό είναι λεγκάτο, αυτό είναι το λα, αυτό είναι το φα. Ωραία. Πάμε αύριο θα πούμε τα υπόλοιπα. Να σας μιλούσε 2-3 χρόνια να μην είχατε ακούσει κανένα μουσικό έργο ποτέ και να λέγατε εξαίρετος καλλιτέχνης. Να λέγατε το ίδιο πράγμα. Δίχως έργο. Όχι βέβαια. Δηλαδή ο Χατζηδάκης θα ήταν καλός αν σας έλεγε ότι πώς γνωρίζει τις κλίμακες και τις αρμονίες ή ο Θοδωράκης κτλ. Όχι. Άρα τι θα θέλετε. Λέτε ωραία τα τραγούδια του Θεοδωράκη. Έτσι. Ή του Χατζηδάκη. Α, είναι συμφωνικές ορχήστρες, είναι καλή του Τσαϊκόφσκι, του Βάγνερ, είναι άριες κτλ. Έτσι. Άρα το έργο του μιλάει. Γι' αυτό επειδή αυτή η θέση μου έχει φέρει κάποιες διαφωνίες, ότι προσευλήθησαν και χτυπάω, λέει, τους εκπαιδευτικούς της τέχνης, εγώ λέω το αυτονόητο. Μπαίνετε στη σχολή καλών τεχνών
και έχετε δύο εξόδους. Μία να βγείτε καλλιτέχνες, ζωγράφοι, ή να βγείτε δάσκαλοι, καλλιτεχνικών. Αν προτιμήσετε να βγείτε μόνο δάσκαλοι καλλιτεχνικών και δεν ασχοληθείτε με τη ζωγραφική, θα είστε δάσκαλοι καλλιτεχνικών. Γιατί να είστε και καλλιτέχνες? Αυτό είναι αυτονόητο. Λοιπόν, αντί να παρεξηγούνται και να λένε ότι βάλω κατά των ανθρώπων οι οποίοι πασχίζουν να μάθουν άλλους γράμματα, μετά δεν με πείθει αυτό. Γιατί πώς θα μάθει αυτός κάποιον ζωγραφική στιγμή που δεν έχει μπει ο ίδιος μέσα στη δυσκολία του έργου? Τι να του μάθει? Άρα μπορεί να μάθει μόνο τους αρχάριους, που είναι σίγουρα αυτός καλύτερος από αυτούς. Αν έχει έναν απέναντί του στόφα, δεν μπορεί να τον μάθει, γιατί ο άλλος έχει πιο πολύ εμπειρία από αυτόν. Συγχωρέστε με ένα λεπτάκι να δω εάν έχω εδώ με τα ιερογλυφικά μου κάποια παρατήρηση, η οποία πρέπει... μια παρατήρηση είναι ότι πώς βλέπω τη ζωγραφική? Μαύρα και άραχνα. Δηλαδή, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Πολιτισμού, σχολές κρατικές τεχνών, φροντιστήρια, όλο αυτό το σύστημα διέλυσε τη ζωγραφική. Όχι ότι είμαστε και καμιά κορυφή σε άλλα κομμάτια της παιδείας. Οι αξιολογήσεις, το ranking της παιδείας μας είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με τα ευρωπαϊκά ή τα αμερικανικά. Δεν λέω ότι θα είμαστε Oxford, Cambridge, το Yale ή MIT κτλ. Εντάξει, δεν είμαστε εκεί, αλλά να ψάχνουμε στη θέση 300 για να βρούμε ένα αξιολόγηση πανεπιστημίου μας και να χρειάζεται να, για να μπούμε στη σχολή καλών τεχνών ή κρατική, να κάνουμε 3-4 χρόνια φροντιστήριο για να πιάσουμε σειρά να μπούμε. Γιατί δίνουμε εξετάσεις σε ένα μάθημα το οποίο ποτέ στο λύκειο δεν μας διδάχτηκε, όπως και για την αρχιτεκτονική, γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο. Γιατί πού το διδάξετε, κύριε Υπουργείο Παιδείας, το γραμμικό και το ελεύθερο σχέδιο και το βάζετε σαν προϋπόθεση να μπει στην αρχιτεκτονική? Πώς υποχρεώνεται το γονιό και να έχει δύο παιδιά, που εγώ έχω πολλές περιπτώσεις, ότι να κάνει δύο μαθήματα εξτρά, να δώσει 1.000 ευρώ και το μήνα για τα δύο παιδιά του, για να κάνει φροντιστήρια? Για ποιο λόγο? Γι' αυτό και η πρώτη μας ανάγκη εμάς ήταν, μέσα στα προγράμματα του Fine Art που κάνουμε, που είναι το πρόγραμμα της Σχολής Καλλιτεχνών, δεν θέλουμε φροντιστήριο. Είπαμε, το πρώτο έτος είναι φροντιστηριακό κυρίως και έχει και ιστορία και φιλοσοφία μέσα, αλλά ουσιαστικά κάνει αυτή τη δουλειά που γίνεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Το πρώτο έτος παίρνει στις βάσεις. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο θα ήθελα να πω είναι, δεν ζωγραφίζω γιατί δεν έχω έμπνευση αυτόν τον καιρό. Γι' αυτό πάω καμιά βόλτα, ξεκουράζω, παίζω λίγο μπάσκετ, παίζω, τρέχω. Φίλε μου, οι ψησταριές και το μπάσκετ και το τρέχεις δεν σου φέρνουν έμπνευση. Εγώ είμαι εραστής του Fisher. Η εργασία είναι δουλειά. 8 ώρο οπωσδήποτε. Θα καθίσεις πάνω με το μολύβι σου, θα κάνεις σχέδια, θα βάζεις κάτω μολύβι και η έμπνευση θα έρθει απάνω στο μολύβι. Η έμπνευση δεν θα σε κυνηγάει στη πιτσαρία ή στο γουζάδικο για να έρθει να σου πει τα μυστικά της. Την έμπνευση θα τη ζητήσεις εσύ να έρθει. Οπότε δεν έχω έμπνευση, είναι να γελάμε. Φρονώ ότι για τον πραγματικό καλλιτέχνη που έχει γνώσεις, προσωπικότητα, εργασία, υποδομές, προσωπικότητα, ανοιχτό μυαλό, φαντασία, ιδέες, ιδεολογία και όρεξη για διάκριση,
και θυσιάζει το πολύτιμότερο που έχει, τον χρόνο του, για αυτό το πράγμα. Θα βρει την έμπνευση, θα βρει όλα όσα χρειάζεται για να φτάσει εκεί που πρέπει. Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, θα πάμε πάλι να φτιάχνουμε το μήλο, πάλι τη βάρκα, πάλι το ένα, πάλι το άλλο. Θα πέσουμε στην αντιγραφή αφού δεν έχουμε έμπνευση και θα κάνουμε κοτούλες, βαρκούλες κτλ. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Αυτός είναι ο καλλιτέχνης. Ανοιχτόμυαλος, γνώστης όλων των θεωριών, πρέπει να τα ξέρει ένας καλός καλλιτέχνης, όλες τις θεωρίες, και να προσέχει ότι στην αξιολόγηση του έργου του, γιατί έργο φτιάχνουν όλοι, όταν πιάσουν ένα μολύβι, όλοι κάνουν ένα έργο, του έργου τέχνης, που θα πρέπει να είναι το δικό του και όχι έργο, το σημαντικότερο πράγμα δεν είναι το θέμα, είναι η τεχνική επάρκεια που έχει, η φαντασία, οι ιδέες, ο στόχος. Και μάλιστα λέμε στην τάξη καμιά φορά, μην κοιτάτε να κλέψετε την αξία του αποτελέσματος του έργου σας με έργα τα οποία από χέρι ελκύουν το συνέστημα του θεατή. Μια μανούλα που βυζένει το παιδί της, μια ελληνική σημαία που κυματίζει και την αγκαλιάζει κτλ. Αυτά τα θέματα είναι συνθήματα, σλόγγαν. Λοιπόν, αποφεύγουμε. Ο καλός καλλιτέχνης θα πάει μέσα από δικές του απόψεις και ιδεολογίες να κερδίσει το θεατή και όχι μέσα από σλόγγαν. Παραπήγαμε. Είναι πάρα πολλά ακόμα αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά θα θέλαμε αρκετά 24 ώρα, όχι ωραίες εκπομπές. Οπότε επιφυλασσόμαστε κάποια στιγμή να τα δούμε πιο συγκεντρωμένα κάπου, ώστε να μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Για σήμερα σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα είμαστε πάλι μαζί, πιστεύω, με το καλό, την επόμενη Παρασκευή. Ευχαριστώ, καλό βράδυ να έχετε, χρόνια πολλά και άντε να φύγουμε από την περιπέτεια που έχουμε μπλέξει και θεωρώ ότι βγαίνουμε προς την έξοδο. Βγαίνουμε προς την έξοδο, αργά αργά, βγαίνουμε όμως προς την έξοδο. Γενικώς θα έλεγα, αφήστε τους φόβους και προσγειωθείτε στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η άποψή μου για την κατάσταση. Κάτι ράδιο αρβίλα και τα λοιπά μπορεί να εμπεριέχουν καμιά φορά κάποιες μικροαλήθειες, αλλά η πραγματικότητα είναι εμπιστοσύνη για μένα, δική μου άποψη. Ξέρω όλοι δεν την εστερνίζεστε εδώ μέσα που ακούτε. Εμπιστοσύνη έχω στην επιστήμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι καληνύχτα. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ.